Γεια σας και πάλι, είμαι η Γιάννα από το The Jeanne d'Arc Channel και αυτό είναι το βίντεο tutorial νούμερο 2 για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει για να κάνουμε μια σάλπα περίπου την ίδια. Είχαμε επιλέξει συνδυασμούς χρωμάτων βάσει το σχεδίο που σας έχω δείξει πώς να φτιάξουμε καπελάκι πάνω στην πλεκτομηχανή τη χειροκίνητη. Σας είχα φέρει σαν παράδειγμα στο προηγούμενο βίντεο συνδυασμό των χρωμάτων και έτσι μπορέσαμε και κάναμε τη σάλπα μας δίχρωμη. Για να μπορέσουμε, είχαμε πει, να φοράμε ένα λάξ το καπελάκι μας, το ένα ή το άλλο και έτσι να έχουμε πάντα ένα όμορφο συνολάκι, συγγνώμη. Δεν θα το τελειώσω με αυτόν τον τρόπο από κάτω, για να μην είναι γυναικείο. Θα σας δείξω πώς να το τελειώσετε με τον απλό τρόπο, με το βελονάκι, για να είναι πιο αντρικό, ας το πούμε. Ενώσαμε την γλωστή και τώρα θα αρχίσω να μπλέκω γαϊτανάκια γύρω γύρω για να συγυρίσουμε τον πλεκτό μας, να μην φαίνεται ασυγυριστό. Θα προσπαθήσουμε να γεμίσουμε όλα τα κενά. Θέλετε, μπορούμε να μπλέκουμε αντί στον αρχικό πόντο ένα πιο κάτω. Πρέπει να βλέπουμε ότι πιάνουμε τον ίδιο πόντο και από μπροστά και από πίσω για να μπλέκουμε διαδοχικά. Αν δεν είναι αρκετή μια φορά, ένας γύρος δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε δύο γύρους. Και αντί διπλό γαϊτανάκι όπως μπλέκω εγώ τώρα, ο δεύτερος γύρος να είναι μονό γαϊτανάκι, για να μην είναι πολύ μακρύ το κεντημένο στο χέρι μέρος της σάλπας μας. Θα συνεχίσω τώρα με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος και αν χρειαστεί θα επαναλάβουμε τη διαδικασία με μονά γαϊτανάκια. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Έχω κάνει σχεδόν το μισό και θα συνεχίσω μέχρι να φτάσω στο τέρμα. Και έτσι θα έχουμε τη σάλπα μας τελειωμένη. Το έχω τελειώσει, το έχω φορέσει πάνω στον κούκλο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με δύο φάσεις, να το φορέσουμε κατά δύο πρόσωπα. Η μία να είναι το δίχρωμο προς τα έξω και η άλλη να είναι η καφέ προς τα έξω. Τι έχω κάνει? Έχω αναποδογυρίσει τη σάλπα, γιατί δεν έχει ανάποδη πλευρά και ίσια πλευρά. Όπως έχει μπλεχτεί, μπορούν να φορεθούν και τα δύο πρόσωπα κατά τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.